ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μόσχο, καλημέρα και σε εσάς, κύριε Θωμά. Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλληνα. Καλημέρα και στο κρατές. Καλημέρα, λοιπόν, κύριε Μόσχο. Τις εντυπώσεις από τη χθεσινή πολύ μεγάλη συγκέντρωση, έτσι. Πολύ μεγάλη. Δείχνει πόσο μεγάλο είναι και το πρόβλημα. Νομίζω, ναι, οι πρώτες εντυπώσεις είναι ότι δείχνει την έκταση του προβλήματος, αλλά και το κατά πόσο ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Δείχνει όμως και ότι, από την άλλη, ότι ναι, έχει εξαγριωθεί, αλλά δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει ελπίδα για να βρεθεί λύση, αποζημίωση, δίκαιη λύση, όπως την είπε ο κύριος Σαββόπουλος κάποια στιγμή στην εκπομπή μας σήμερα. Κοίταξε, Χρήστο, να ξεκινήσουμε βασικά από την αρχή. Ακούμε τόσο καιρό για στήριξη του πρωτογενή τομέα. Ακούμε ότι μόνο αυτός έχει δώσει όθηση στην οικονομία, καθώς ήταν ο μόνος τομέας που είχε θετικό ισοζύγιο φέτος. Ακούμε τα χίλια δυο και ποτέ δεν βλέπουμε κάποια πράξη. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Η Ολλανδία έχει το 1 τρίτο τετραγωνικά χιλιόμετρα από εμάς και παράγει αγροτικά προϊόντα αξίας 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα παράγει 12. Η Ολλανδία έχει πληθυσμό 7 εκατομμύρια περισσότερο από την Ελλάδα. Ναι. Το παράδειγμα είναι μπροστά μας να το ακολουθήσουμε αν θέλουμε. Δεν θέλουν. Έχει γίνει ο κακός χαμός στην οικονομία της χώρας με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο καιρό. Λόγω COVID είδαμε και στη Καστοριά ότι ο τελευταίος εργοδότης που έχει μείνει στη Καστοριά αυτή τη στιγμή είναι ο πρωτογενής τομέας. Εκτός πραγματικότητας ο κ. Βουλευτής. Και ο οποίος δεν μπορεί να πάρει έναν εργαζόμενο από τα προγράμματα του ΕΕΔ, έτσι. Ναι, αυτά θέλω να πω τώρα. Εκτός πραγματικότητας ο κ. Βουλευτής. Να αρχίσουμε από τα βασικά. Καταρχήν, χθες δεν είδε νέους ανθρώπους. Το 21% του αγροτικού πληθυσμού της Ελλάδας είναι γυρασμένο. Και όταν λέμε γυρασμένο, εννοούμε αυτούς που έχουν μετρήσει από 40 ετών. Είπε ότι είδε και νέους ανθρώπους χθες. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Ελάχιστοι ήμασταν οι νέοι, αλλά θα μας δει όταν πρέπει να μας δει. Γιατί συνήθως το νέο αίμα βράζει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προσλάβουμε. Αυτό να το πάρει τώρα ως απειλή, ως πώς. Να το πάρει ως προειδοποίηση που λέτε. Όχι μόνο ο κύριος Τσικαλάκης και η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι μόνο στην Καστοριά το πρόβλημα. Ο Παγετός έχει πλήξει και άλλες περιοχές. Έχει πλήξει την Πέλα, έχει πλήξει τα Μίντο, τη Φλόρινα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ειδικά εκεί πέρα, έχουν πάει τα κλιμάκια, γιατί είναι διαφορετικές. Ροδάκινα στην Κοζάνη, ναι. Ναι, εδώ πέρα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό μέσω ΟΑΕΔ όταν υπάρχει τόσο ενέργεια. Η ασφάλειά μας, αν πάθουμε μία ζημιά, αν σπάσουμε το πόδι μας, δεν μας αποζημιώνει, ούτε μας αποζημιώνει τον εργάτη που θα στείλουμε να κάνει τη δουλειά για μας. Πληρώνουμε φόρους, ίδιους με τους επιχειρηματίες, έρχεται η ώρα για την επιστρεπτέα προκαταβολή, οι γουναράδες παίρνουν 300 χιλιάρικα, οι αγρότες 500 ευρώ. Και παραπάνω, σύμφωνα με τον κύριο Τζικαλάγια πάντως, υπάρχουν γουναράδες που έχουν ξεπεράσει τις 500.000. Ναι. Και παραπάνω. Έρχεται ο κανονισμός του ΕΛΓΑ να μας πει, ενώ πληρώνουμε τεράστιες ασφαλιστικές φορές, έρχεται τώρα ο κανονισμός του ΕΛΓΑ που λέει ότι δεν μας αποζημιώνει τα μήλα γιατί δεν έχουν αφήσει πλήρως, είναι στο στάδιο ναι. του σκασίματος του μπουμπουκιού ναι. τέλος και πάντων. Και μάλιστα, όπως διευκρίνησε ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί μείναμε λίγο σε αυτό. Έτσι είναι όλη η Ευρώπη, δηλαδή ακολουθούμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τι να σας πω, δεν το ξέρω εγώ, τι να σας πω. Δεν είναι έτσι όλη η Ευρώπη, το έψαξα πριν λίγο, θα καταθέσω και στοιχεία αν χρειαστούν. Λοιπόν, όλα αυτά συμβάλλουν όχι στην ανάπτυξη, στη μείωση του πρωτογενή τομέα. Γιατί εγώ δεν έχω δει καμία ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Το 40% στη χώρα μας, το 45% ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και τώρα ασχολείται το 10%. Κάθε χρόνο και μειώνεται. Το ίδιο μειώνεται και το αγροτικό εισόδημα για τον κάθε αγρότη στην Ελλάδα. Εκτός από όλα αυτά που έχουν γίνει, ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη ότι θα ανοίξει τον τουρισμό χωρίς να ανοίξει την εστίαση. Τι σημαίνει αυτό? Θα ανοίξουν τα all-inclusive ξενοδοχεία που χρησιμοποιούν προϊόντα κατώτερης ποιότητας και φθηνά, συνήθως από το εξωτερικό. Πάλι δεν θα απορροφηθεί εγχώρια παραγωγή. Πάλι η αγροτιά είναι στο τι θα ανοίξει και πώς θα ανοίξει, να πω την αλήθεια, μάλλον κανείς δεν το ξέρει. Ωραία. Τώρα, τι ζητήσαμε εμείς? Το ζητάνε χρόνια η ημιλοπαραγωγή. Να γίνει τροποποίηση στο κανονισμό του ΕΛΓΑ και να μπορούν να μπουν και στο στάδιο πριν την αμφιφορία.
στις επιλέξιμες αποζημιώσεις. Δεν θέλουν οι αγρότες να μπουν στο κατεξαίρεση, στο κανονισμό όπως ισχύει αυτή τη στιγμή αυτό που ανέφερε ο κύριος Σαββόπουλος, γιατί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ για το κατεξαίρεση μιλάει για μετά το πέρας της συγκομιδής. Δηλαδή πας και καταθέτεις τα τιμολόγια και τις ποσότητες που παρήγαγες και κοιτάει ο ΕΛΓΑ αν είχες πάντο ζημιά και σου λέει ναι πέρασε η παραγωγή, είχαν τάδε ζημιά, πρέπει να αποζημιωθούν τόσο. Το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι είναι αυτό. Το συζητήσαμε και χθες, το ζητήσαμε μία δέσμευση στον κύριο βουλευτή, δεν υπήρχε καμία δέσμευση. Η μόνη δέσμευση ήταν από την κυρία Τελιγιορίδου ότι θα κάνει ό,τι μπορεί. Ο κύριος βουλευτής μας είπε θα μιλήσω και θα δω. Ούτε δεσμεύτηκε ότι θα παλέψει για την Καστοριά και για τον ομό μας, γιατί κακά τα ψέματα, αν σταματήσει η καλλιέργεια του μήλου ή αν πάθουν ζημιά, το 50% των αγροτών αυτή τη στιγμή που ασχολούνται με τα μήλα χρωστάει και δεν έχει να πληρώσει τα φετινά. Αν δεν πάρει τίποτα από τη φετινή παραγωγή και περιμένουμε από ΨΕΑ ή οτιδήποτε άλλη μορφή επιδότηση και του να δώσουν σε 2-3 χρόνια, αυτοί οι καλλιεργητές όλοι είναι ήδη χρεοκοπημένοι από τώρα. Δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια του μήλου. 3.000 Καστοριανοί εργάστηκαν στα μήλα. Πόσοι εργάζονται στη Γούνα? Δηλαδή ενίσχυσαν με εκατομμύρια τη Γούνα και τους γονοπαραγωγούς και δεν μπορούν να ενισχύσουν την πρωτογενή παραγωγή όπως πρέπει. Κάθε φορά ακούμε τις ίδιες δικαιολογίες και κάθε φορά δεν βλέπουμε μια δέσμευση. Χθες πάντως είχαμε και μέλη, είχαμε καινούργια μέλη. Χθες όμως ήταν η στιγμή να τα πείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ υπάρχει ο φόβος μη χαθούμε στη μετάφραση. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα που όλοι αναγνωρίζουν που είναι η παγωνιά. Αλλά χθες καλώς τέθηκαν και άλλα ζητήματα. Ήταν της ώρας να τεθούν χθες ή μπλέξαμε χειρότερα έτσι? Πάντα είναι της ώρας να τεθούν όλα τα ζητήματα. Ναι, αλλά μη χαθεί, επαναλαμβάνω, ο στόχος ο χθεσινός που ήταν κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αποζημιωθούν οι μηλοπαραγωγοί. Δεν ήταν ο μόνος λόγος αυτός χθες. Ο λόγος της επίσκεψής τους χθες ήταν πολιτικός, να δείξουν το πολιτικό ενδιαφέρον. Για το συγκεκριμένο όμως ζήτημα. Δεν δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν κάτι. Δεν δεσμεύτηκε ο κ. Εσείς όντως ζητάτε αλλαγή του ΕΛΓΑ, του κανονισμού? Ναι, εμείς ζητάμε αλλαγή του κανονισμού ώστε να μπορέσουν να μπουν σε αποζημιώσεις τώρα και να πάρουν κιόλας προκαταβολή αποζημιώσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια. Το 65% του κόστους παραγωγής στα μήλα είναι από τώρα, από τον Απρίλη, μέσα στη συγκομιδή. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, λέει ο κ. Σαββόπουλος. Να γίνει αλλαγή τροποποίηση. Όλα εύκολα είναι, κύριε Νατσουλή. Όλα εύκολα. Είναι μια απόφαση. Να πάρουν μια πολιτική απόφαση να το κάνουν. Άμα θέλουν να στηρίξουν το πρωτογενή τομέα, το κάνουν. Σας ανέφερα πριν, οι δυνατότητες είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ολλανδία, γείτονος χώρα, λίγο πιο πέρα, να παράγει 95 δις αγροτικά προϊόντα και η Ελλάδα με την τριπλάσια έκταση να μην μπορεί να παράξει 15. Πώς να παράξει, όταν διώχνεις τον κόσμο, πείτε μου εσείς πώς ένας αγρότης κοινοτρόφος αυτή τη στιγμή, χωρίς σχολείο, χωρίς νοσοκομείο, χωρίς οποιαδήποτε υποδομή, στον Άγιο Αντώνη, στον Εστόριο, στην Ιεροπηγή, θα μπορέσει να μεγαλώσει παιδιά και να τους πει μείνετε εδώ να κάνετε πρόβατα. Για ποιο λόγο? Όταν δεν έχει ένα σχολείο να πάει τα παιδιά του. Και μιλάνε για πρωτογενή ανάπτυξη. Όταν έρχεται η ώρα πληρώνουμε τις ασφαλιστικές φορές και όταν έρχεται η ώρα να πληρωθούμε μας λένε δεν γίνεται. Υπάρχει όμως και η άποψη εκείνων που υποστηρίζουν αν τώρα χρειάζεται αντιπολιτευτικός λόγος και έρχεται και ένα τέτοιο μήνυμα, αν αυτό είναι το θέμα ή αν το θέμα μας είναι να πάμε να βρούμε τώρα λύση για το αυτό που μας καίει. Το θέμα είναι να βρούμε λύση τώρα για αυτό που μας καίει. Και η λύση θα βρεθεί έτσι. Χρειάζεται. Το είπαμε πολλές φορές. Αν το πάτε αντιπολιτευτικά, πιστεύετε ότι θα τη βρείτε πιο εύκολα τη λύση ή όχι? Κύριε Νατσούλη, δεν έχει σημασία πώς θα πάει. Σκοπός είναι να γίνει λύση και η λύση είναι μία. Είναι η τροποποίηση του ΕΛΓΑ. Πρέπει να γίνει άμεσα. Δεν μπορεί να βρίσκουν 20 εκατομμύρια από τη μια μέρα στην άλλη για τα κανάλια και να μην βρίσκουν 20 εκατομμύρια για τους αγρότες. Όταν τίθεται ζήτημα αυτάρκειας και επιβίωσης του ελληνικού λαού. Μιλάμε για τραγικά πράγματα, για τραγικές καταστάσεις και δεν έχουν καταλάβει, ξαναλέω, δεν έχουν καταλάβει μάλλον το μέγεθος του προβλήματος. Μιλάμε για 80% με 100% ζημιά στην παραγωγή. Όχι, νομίζω το έχουν καταλάβει γιατί όλοι το αναγνώρισαν. Άμα το είχαν καταλάβει θα ήταν ήδη στην Αθήνα, κύριε Νατσούλη, και ο κύριος βουλευτής θα είχε συνομιλήσει ήδη με τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Ζυγαλάκας μας είπε ότι θα πάρει και τα
κλαριά της μιλιάς στην Αθήνα για να τα πάει να τα δείξει, να τους εξηγήσει από κοντά. Τι να δείξει, ο κύριος Ζαβόπουλος μας λέει ότι πρώτη φορά στη ζωή του και στη καριέρα του σαν γεωπόνος βλέπει τέτοιο πράγμα. Άρα λοιπόν το έχουν αναγνωρίσει. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε τη λύση. Δεν έχουν επικοινωνήσει καν για να βρουν τη λύση. Ο κύριος Υπουργός χθες έκανε δηλώσεις ότι τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ έχουν βγει και έχει γίνει αναγγελία ζημιών. Ναι. Προφανώς δεν έχουν μιλήσει μαζί τους και δεν γνωρίζουν την κατάσταση. Γιατί σας ξαναλέω, στην Μπέλα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα. Στη Λάρισα υπάρχει πρόβλημα. Ο Παγετός έπληξε όλη την Ελλάδα. Όλες αυτές οι καλλιέργειες που έχουν πρόβλημα. Γιατί οι άλλοι νομοί έχουν κινηθεί γρηγορότερα από εμάς. Και γιατί παντού πήγαν τα κλιμάκια, ενώ σε εμάς δεν έχουν έρθει τα κλιμάκια. Πάντως έχω την αίσθηση ότι επειδή ακριβώς έχουν υποστεί ζημιές και άλλες περιοχές της χώρας που τρέχουν ή πιο οργανωμένοι, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Υπάρχει μια καλύτερη ελπίδα και για μας, κύριε Μόσκο. Το είπαμε και χθες. Υπάρχει μια καλύτερη ελπίδα και για μας. Επειδή είναι και άλλοι που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αν ήμασταν μόνοι, θα φοβόμουν πολύ περισσότερο. Επειδή είναι άλλοι, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και δεν μπορούν να μας ξεχωρίσουν και σε αυτό. Δηλαδή, αν γίνει και αυτό, τι να πω. Υπάρχει στο κανονισμό του ΕΛΓΑ ένα σημείο το οποίο αναφέρει όταν μιλάμε για ολική καταστροφή και τα κονδύλια δεν επαρκούν για τις αναγκαίες αποζημιώσεις, γίνεται οριστική μείωση του ποσού αποζημίωσης. Μάλιστα. Δεν ζητάνε αύξηση κονδυλίου, ζητάνε μείωση στην αποζημίωση. Δεν είναι αυτό το πράγμα που λες, δεν ισχύει. Δεν είναι σίγουρα θετικό αυτό το τι έχει συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αν πάρουν συνολικά τα δέντρα και πούν στις δεδρότες καλλιέργειες γίνανε αυτές τις ζημιές και χρειαζόμαστε... Άρα μοιραζόμαστε αυτό το ποσό, μάλιστα. Θα πάρουμε λιγότερο από ό,τι πρέπει να πάρουμε. Υπάρχει οριζόντια μείωση σε όλους. Βέβαια, δεν ξέρω αν ήμασταν μόνοι μας, τι ποσό θα παίρναμε. Καταλαβαίνεις όμως ότι η κατάσταση στην Καστοριά με τη Λάρισα δεν είναι ίδια όταν εμείς έχουμε 7 μήνες χειμώνα και όταν το επίδομα θέρμανσης αντί να αυξηθεί μειώθηκε, ενώ οι Λαρισαίοι ήδη έχουν 25 βαθμούς. Εμείς ακόμα και με καλοριφέρ και σόμπες. Η κατάσταση είναι τραγική και δεν την έχουν συνειδητοποιήσει. Ειδικά η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τι περνάνε στην Καστοριά. Εγώ προβλέπω δυσίωνο μέλλον για την Καστοριά και επαναλαμβάνω, θα μας δουν μπροστά τους. Χθες είχαμε 20 νέα μέλη που θέλουν να γραφτούν στον Αγροτικό Σύλλογο μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Η πρώτη τους ερώτηση ήταν πότε θα πάμε να κλείσουμε και τι. Βράζει το αίμα σας. Είναι σε αναβρασμό ο κόσμος και δεν το έχουν καταλάβει. Λοιπόν. Μένουμε σε αυτά και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με Κασάπηδη που είναι κάτω και με την περίπτωση του Ζήση Τσικαλάγη που λέει ότι επίσης θα πάει με τα κλαριά της Μιλιάς μέσα στα Υπουργεία. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε λοιπόν πολύ σύντομα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.